Γεια σας, καλώς ορίσατε στο Back to Handmade, στη δημιουργική πλευρά της ζωής. Είμαι η Φωτεινή, ευχαριστώ για την επίσκεψη. Στο σημερινό βίντεο έχουμε αυτό το υπέροχο, σταθερό, δυνατό κορδόνι, ιδανικό για το λίρ της τσάντας σας, καθώς επίσης και πώς θα το ενώσετε με το κλιπ σας. Αν είσαι για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, κάνε εγγραφή για περισσότερα βίντεο. Πάτα το κουδουνάκι για να λαμβάνεις ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο περιεχόμενο και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρησιμοποιώ κλιπ που είχα, το βελονάκι και ένα κορδόνι. Βέβαια, προτιμότερο είναι να το κάνετε με πολύ χοντρό κορδόνι, το ίδιο κορδόνι που θα έχετε πλέξει και την τσάντα σας. Θα χρησιμοποιήσω γι' αυτό το λόγο και βελόνα για να περάσω το νήμα μου, έτσι ώστε να το βλέπετε καλύτερα τη διαδικασία και τα βήματα. Περνάμε πάνω από το βελονάκι το νήμα μας και αφήνουμε όσους πόντους θα κάνουμε. Εγώ τώρα για 4 πόντους θα περάσω σε αυτό το κλιπ, έχω αφήσει αρκετό. Εσείς αφήστε περισσότερο. Φέρνουμε προς την αριστερά πλευρά από το βελονάκι μας το νήμα από το κουβάρι, τοποθετούμε το κλιπ, εδώ λίγο προσέχουμε να το πιάσουμε καλά, να βρούμε τον τρόπο που θα το κρατήσουμε και ουσιαστικά η κίνηση είναι... Παίρνουμε την άκρη από το νήμα μας και περνάμε μέσα από το κλιπ. Μετά περνάμε κάτω από το βελονάκι, πάνω από το βελονάκι και μέσα στο κλιπ. Έτσι δημιουργήσαμε το δεύτερο πόντο, τη δεύτερη θηλιά, κάτω από το βελονάκι, πάνω από το βελονάκι και πάνω από το νήμα μέσα στο κλιπ, έτσι είναι και η τρίτη, και τώρα κάτω από το βελονάκι, και ολοκληρώνω με την κίνηση μέσα στο κλιπ. Τώρα δείτε το ξανά και ξανά μέχρι να ολοκληρώσετε τους πόντους που θα κάνετε εσείς. Για να κρύψετε το νήμα σας, θα το περιστρέψετε λίγο με το νήμα από το κουβάρι, γιατί ουσιαστικά θα το πιάσουμε με το βελονάκι και πρέπει να το περάσουμε μέσα από όλες τις θηλιές, έτσι ώστε να το ασφαλίσουμε. Θέλει λίγο ζόρι εκεί, αλλά εντάξει, περνάει. Τώρα, ουσιαστικά αυτό το κορδόνι είναι πάρα πολύ απλό, γιατί ξεχωρίζουμε τον κάθε πόντο και ουσιαστικά σηκώνουμε νήμα από αυτό που έχουμε περάσει, από τη φυλιά που έχουμε περάσει. Και φυσικά το νήμα που σηκώνεται είναι από την πλευρά που παίρνει αέρα από το κουβάρι. Δηλαδή δεν μπορούμε να τραβήξουμε εύκολα το νήμα το οποίο είναι με την προηγούμενη σειρά ενωμένο, οπότε αυτή η πλευρά είναι η πιο εύκολη. Σηκώνουμε νήμα από κάθε πόντο, δηλαδή έχω εγώ 4, παίρνω ρίξιμο, περνάω μέσα από όλες τις θηλιές και επαναλαμβάνω. Σαν διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πολύ στιβαρό και θεωρώ ότι είναι ιδανική λύση, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκουμε κάποιο ποιοτικό ή κάποιο ταιριαστό λουρί για την πλεκτή τσάντα και είναι κρίμα να αδικείτε το τελειωτικό αποτέλεσμα με κάτι που δεν ταιριάζει. Οπότε παίρνουμε λίγο παραπάνω νήμα από αυτό που έχουμε πλέξει την τσάντα μας και φτιάχνουμε και το λουρί. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα για να κάνετε και κάποιο κρεμαστό μπρελό. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι καθαρά το μήκος που έχω κάνει, είναι για το βίντεο. Εσείς θα κάνετε ακριβώς το μήκος που θέλετε. Σας αρέσουν πάρα πολύ τα κορδόνια, γι' αυτό δείχνω και αυτό. Δεν περίμενα να αγοράσω κάποιο νήμα, εφόσον δεν πλέκω αυτή την περίοδο κάποια τσάντα. Οπότε ευτυχώς βρήκα αυτό που είχα και το έπλεξα. Τα προηγούμενα σας έχουν αρέσει πάρα πολύ, πάνε πάρα πολύ καλά το βίντεο. Θα αφήσω βέβαια και το link αν δεν τα έχετε δει να τα δείτε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλιά σας και για τις κοινοποιήσεις σας. Βλέπετε πώς εξελίχθηκε, πόσο όμορφο είναι το κορδόνι και η πίσω του πλευρά. Και τώρα πάμε να δείξουμε πώς θα ενώσουμε και στο τελείωμα το κλιπ.
κόβουμε το νήμα και το τραβάμε να περαστεί από όλες τις θηλιές. Εδώ κάτι πιο πρόβλημα έγινε με την κάμερα και έχασα το πέρασμα από τον πρώτο πόντο, όμως είναι ακριβώς το ίδιο όπως θα δείξουμε τους επόμενους. Περνάμε το νήμα μας μέσα από το κλιπ και μετά με το βελονάκι μας παίρνουμε τον πόντο, στον πρώτο δηλαδή θα σήκωνα από τον πόντο, θα περνούσαμε το βελονάκι μου μέσα από τον πόντο, παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τη θηλιά. Έτσι ασφαλίζω και τη δεύτερη θηλιά. Μετά περνάω πάλι το νήμα μου μέσα από το κλιπ. Πηγαίνω στον επόμενο πόντο. Μπαίνω με το βελονάκι μου. Και παίρνω νήμα. Το τραβάω και το περνάω και έτσι ασφαλίζω και τον επόμενο πόντο. Επαναλαμβάνετε όσους πόντους έχετε στα κλιπ σας. Τώρα αυτό έχει 4, εσείς λογικά θα χρειαστεί να κάνετε 6 με 7 λογικά, ανάλογα το πόσο μεγάλο είναι το κλιπ. Αφού περάσετε και δημιουργήσετε όλους τους πόντους, θα περάσετε με μία βελόνα το νήμα σας για να κρύψετε την άκρη. Ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω τα σχόλιά σας, πώς σας φάνηκε αυτό το κορδόνι, αν θα το χρησιμοποιήσετε για λουρί, για τσάντα ή για κάποια άλλη κατασκευή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη τη στήριξή σας. Από τότε που επέστρεψα στο YouTube, θέλω να ευχαριστήσω φυσικά και δύο κορίτσια, τη Βιβί από το Knit Happens και τη Χριστίνα από το Knitissa, οι οποίες με υποδέχτηκαν πολύ θερμά και θέλω πολύ να τις υποστηρίξω και εγώ. Θα αφήσω τις πληροφορίες στα κανάλια τους να δείτε, πλέκουν και αυτές πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ως τώρα. Μείνε δυνατός, δυνατή, δημιουργικός, δημιουργική. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλιά!